Ως αυτά, αδελφοί, κόρε και ουρανόφρονες, προς ευσεβίας αγώνας, ο μονοούσε καλός, τον αρχέ κακών εχθρών κατεπαλέσατε. Χιονία η σεμνή, συν αγάπη τη κλήτη, ειρήνη η πανολβία. Και νυν Χριστόν δυσοποιείτε, ελεηθήνε τας ψυχάς του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός ημών, ο ενισχύσας τας Αγίας σου μάρτυρας, αγάπην, ειρήνην και χιονίαν, καρτερικός υπομείνε την των βασάνων δρυμύτητα, εν πυλήνο και ασθενή σώματι, και εν τυσί ομολογία τελειωθήνε, ο ευδοκίσας τη αητήτος σου και τροπεοφόρο δεξιά, της της νίκης στεφάνης κατακοσμήσε αυτάς, κρατέωσον δεόμεθά σου και ημάς εν τη πίστη και αγάπη σου. Ίνα ανδρείος ανθιστάμεθα, της υπό του πονηρού εκπεμπωμένης καθημών αορά της βέλεση. Και ως περεκίνα σε θαυμάστοσας, δια των θρίαμβων του ενδόξου μαρτυρίου, και θριαμβευτικός εις την εν ουρανό βασιλείαν σου μετέστησας, ούτω και ημίν της ευσεβώς σοι λατρεύουσι, βραβεία αιώνια ήλεος χάρισε, και μετά πάντων των απαιών ως ευαρεστησάντων σοι, καταξίωσον ημάς συναριθμηθήνε. Δια πρεσβειών των Αγίων ενδόξων μαρτύρων σου, αγάπης, ειρήνης και χιονίας των αυταδέλφων, ότι ευλογητός σοι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι Άγιες Αγάπη, Ειρήνη και Χιονία ήταν και οι τρεις αδελφές και πνευματικά βλαστάρια της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Οι ψυχές και των τριών παρθένων ήσαν στολισμένες με πολλά χριστιανικά χαρίσματα. Στο πρόσωπό τους έβρισκε πλήρη εφαρμογή η προτροπή του Αποστόλου Παύλου για τις γυναίκες «μεταεδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς», δηλαδή να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη. Πράγματι, οι τρεις αδελφές όχι μόνο έτσι στόλιζαν τον εαυτό τους, αλλά και με όλα τα πνευματικά μαργαριτάρια που λέγονται χριστιανικές αρετές. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών επί Μαξιμιανού, οι τρεις αδελφές κατέφυγαν σε κάποιο ψηλό βουνό. Το μέρος όμως αυτό ανακαλύφθηκε. Έτσι συνελήφθησαν και τις έφεραν μπροστά στον άρχοντα Δουλσίτιο. Αυτός με κάθε τρόπο προσπάθησε να τις κάνει να αρνηθούν τον Χριστό. Αυτές, με όπλα τις αρετές που είχαν, ομολογούσαν Χριστόν εσταυρωμένον. Τότε η αγάπη και η χιονία μαρτύρησαν αφού τις έριξαν στη φωτιά, ενώ η ειρήνη βρήκε μαρτυρικό τέλος από το βέλος που της έριξε ένας στρατιώτης.